Σήμερα ο λόγος για ένα από τα πιο αγαπημένα, τουλάχιστον για εμένα, death metal συγκροτήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο λόγος για τους Nile. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για death metal, γενικά για καθαρό death metal θα έλεγα καλύτερα, περισσότερο προτιμώ την ευρωπαϊκή σχολή, είτε αυτή είναι από τη Σουηδία, old school, Swedish death metal, όπως για παράδειγμα συγκροτήματα Entombed, Unleashed, Grave κτλ. Είτε μιλάμε για την Ολλανδική σκηνή, φυσικά Asphyx, Θάνατος, μετέπειτα βέβαια Hail of Bullets, είτε μιλάμε για την Βρετανική φυσικά σχολή, Bolt Thrower, αμήν τι άλλο, Benediction, Carcass σε ένα σημείο, αν και αυτή δεν είναι ακριβώς καθαρό death, εξαρτάται σε ποια περίοδο, μιλάμε τον Carcass. Λοιπόν, προτιμάω περισσότερο τις ευρωπαϊκές αυτές λοιπόν σχολές, το death metal, σχετικά με την Αμερικανική σχολή, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συγκροτήματα στην Αμερικανική σχολή, είτε αυτή είναι φυσικά η death, είτε είναι η dayside, είτε φυσικά είναι η Nile, όπως αναφέρομαι τώρα, η immolation, και κάποια άλλα συγκροτήματα τα οποία τα θεωρώ κορυφαία στην Αμερικανική death metal σκηνή. Φυσικά, εδώ πέρα θα πει κάποιος, δεν σου αρέσουν, για παράδειγμα, οι Morbid Angel. Μπορώ να πω ότι εκτός από το δεύτερο βασικό, καταπληκτικό άλμπουμ των Morbid Angel, βασικά, φυσικά δεν με τραβάει τόσο. Οι Morbid Angel για μένα δεν ήταν ένα από τα συγκροτήματα που με τραβούσαν ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, οι Nile, αν και θεωρούνται οι συνεχιστές των Morbid Angel όσον αφορά και το θέμα του τεχνικού παίξηματος, όσον αφορά και το θέμα που ανακατεύουν διάφορες μυθολογίες στη μουσική τους, το όλο concept στη μουσική των Nile μοιάζει πάρα πολύ με το concept που υπάρχει στα albums των Morbid Angel. Παρ' όλα αυτά προτιμάω 100% περισσότερο τους Nile. Ξέρω ότι αυτό ίσως ακούγεται πολύ βαρύ σχετικά με τους Morbid Angel, πόσο μάλλον τους Morbid Angel εντάξει, του σήμερα, αν και το τελευταίο άλμπουμ, το Morbid Angel, έσωσε λίγο την κατάσταση σε σχέση με το προηγούμενο τους. Το προηγούμενο τους. Οκ. Okay. Οι Nile δημιουργήθηκαν στην Καρολίνα, των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, το 1993. Βασικά, ο άνθρωπος που είναι πίσω από το συγκρότημα, βασικά και ο νούμερο ένα ηγέτης του συγκροτήματος, είναι ο Carl Santos, ο οποίος είναι βασικά παίζει και τις κιθάρες, κάνει και φωνητικά στο συγκρότημα. Κάποιος που δεν ξέρει, είναι ότι κάτι που πολλοί κόσμος δεν ξέρει, είναι ότι ο Santos, αν που σήμερα έχει και διάφορα project ανατολίτικης μουσικής κτλ, παρόλα αυτά, πριν φτιάξει τους Nile, είχε ένα thrash metal συγκρότημα που το αποκαλούσε ως Moria. Okay. Τώρα, τα μέλη των Nile έχουν αλλάξει αρκετές φορές, εκτός φυσικά από τον ηγέτη. Άλλες φορές είναι 4 μέλη, άλλες φορές είναι 3 μέλη. Για πάρα πολύ καιρό τώρα, από τουλάχιστον από το Annihilation of the Week, δηλαδή από το 4ο του άλμπουμ και μετέπειτα, έχουν ως drummer τον George Κολιά, τον Γιώργο Κολιά δηλαδή με άλλα λόγια, έναν ελληνικής καταγωγής φυσικά Έλληνα drummer στους Nile, και αυτό είναι ιδιαίτερη φήμη επίσης για την ελληνική metal σκηνή. Καταπιάνονται βασικά στο technical death metal τους οι Nile περισσότερο με την Αιγυπτιολογία, μερικές φορές και με θέματα Μεσοποταμίας και μεσοποταμιακής μυθολογίας, όχι μόνο της Αιγυπτιακής μυθολογίας, αλλά επίσης και με ιστορίες και concepts από Lovecraft. Okay. Μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει βασικά 9 studio albums, όπως επίσης 2 EPs. Δυστυχώς τα 2 EPs έχουν κυκλοφορήσει κάτω από μια κυκλοφορία που λέγεται In the Beginning, που έχει μέσα και το EP του 1995, Festivals of Atonement, όπως και το EP του 1996, Ramses Bringer of War. Αλλά δυστυχώς αυτή η κυκλοφορία, In the Beginning, δεν την διαθέτω σε φυσικό προϊόν.
Και έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσω περισσότερο για τα 9 studio album τους, προσπαθώντας να κάνω ένα worst to best. Και πάλι μιλάμε για συγκρότημα που είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε ότι έχουν κακό album μέχρι τώρα. Πρωτού να ξεκινήσω με τους Nile, δύο πραγματάκια. Να αναφέρω εδώ πέρα μια δουλειά, δεν είναι καινούρια. Τουλάχιστον τώρα, πριν από λίγο καιρό, τους γνώρισα. Μια δουλειά ενός ιδιαίτερου συγκροτήματος, που από την Αμερική, από τις ΗΠΑ, αποκαλούνται ως Sutehexen, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά τον τίτλο του, κάτι πάλι επίσης νομίζω από Αιγυπτιακή μυθολογία, κάτι τέτοιο από κάπου εκεί προέρχεται, μπορεί να κάνω και λάθος. Το άλμπουμ λέγεται Behind the Throne, νομίζω ότι είναι το δεύτερο τους άλμπουμ, κάτι τέτοιο μπορεί να κάνω και πάλι και λάθος, έχω βγάλει διάφορα πράγματα. Αυτό είναι εδώ πέρα λοιπόν το άλμπουμ, ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, με δύο μόνο κομμάτια, το κάθε κομμάτι γύρω στο 1/4. Το παράξενο με αυτό το συγκρότημα, το αμερικανικό αυτό συγκρότημα, είναι ότι παίζουν ένα είδος black metal, χαοτικού black metal, με drone επιρροές, με noise rock επιρροές, με dark ambient επιρροές. Το έχουν κάνει δηλαδή έως ένα σημείο αρκετά σαλάτο το θέμα. Τους βγαίνει πολύ 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 ιδιαίτερος ο ήχος, πολύ ιδιαίτερος ο ήχος, ακόμα και για black metal συγκρότημα. Είναι πολύ ιδιαίτερος αυτός ο ήχος, χαοτικός ήχος. Okay, ο Occult βέβαια φυσικά και σατανική καλά παρουσία και λέει και θεματολογία. Το βλέπουμε και όλες. Αυτό μάλιστα από πίσω, εδώ, έχουν στα ελληνικά γράψει το εξής. Τούτο έστι το σώμα μου, τούτο έστι το ποτήριον του αίματός μου. Από την Κοινή Διαθήκη, τα λόγια του Ιησού κτλ. Okay. Και κάτι άλλο επιπλέον. Αν μιλάμε τώρα για τους Nile, που θα μπω σε λίγο τους Nile, ένα συγκρότημα με το οποίο έχω φάει πραγματικά πάρα πάρα πολύ μεγάλη τρέλα τον τελευταίο καιρό. Πάλι επίσης παίζουν ένα είδος τεχνικού, θα λέγαμε, death metal. Πάλι από τις ΗΠΑ και πάλι επιρροές από Morbid Angel, ακόμα και από Immolation. Μιλάμε για τους καταπληκτικούς Blood Incantation, okay, που και αυτοί ανακατεύουν μέσα και μυθολογίες και γυπτιολογίες και βέβαια και εξωγήινους και New Age στο όλο concept που παίζουν. Η τελευταία τους δουλειά είχε κυκλοφορήσει το 2019 με ένα πολύ καλό άλμπουμ, μα πάρα πολύ καλό death metal άλμπουμ, ίσως το καλύτερο που έχω πάθει αγάπη από death metal άλμπουμς από αμερική πλευρά της προηγούμενης χρονιάς, και είχα βγάλει την καταπληκτική αλμπουμάρα Hidden History of the Human Race. Okay. Και λίγο που τους έψαξα, αυτό ήταν βασικά το δεύτερο τους άλμπουμ. Το πρώτο τους άλμπουμ, που επίσης πάρα πολύ καλό, λεγόταν Starspawn, επίσης πάρα πολύ καλό, και είχαν κυκλοφορήσει και ένα EP πιο πριν που ακούγεται ως το όνομα Interminational Extinction. Okay. Η Blood Incantation είναι ακριβώς ό,τι για παράδειγμα θα λέγαμε είναι ως ένα σημείο η vector για το thrash metal, αν με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ακριβώς η Blood Incantation είναι για το death metal. Πάρα πολύ καλό συγκρότημα. Όποιος αγαπάει τους Nile, όποιος αγαπάει τους Morbid Angel, να τους ψάξει αν δεν τους έχει ψάξει μέχρι τώρα. Okay. Και πάμε τώρα στο worst to best, στα 9 studio albums στο Nile. Λοιπόν, στην ένατη θέση θα βάλω το 7ο τους album, που βγαίνει το 2012. Και ακούει το όνομα At the Gate of Setu, Sethu. Okay. Λοιπόν, το βάζω ακριβώς σε αυτή τη θέση, το θεωρώ ίσως το λιγότερο δυνατό άλμπουμ τους μέχρι τώρα. Ίσως λίγο φαίνονται, εδώ πέρα είχαν κουραστεί ως ένα σημείο και αυτό το άλμπουμ, δεν ξέρω, περνάει αυτό το άλμπουμ, περνάει. Δεν είναι το άλμπουμ, ας πούμε, που ήταν, και μάλιστα μετά από αυτό το άλμπουμ είχαν και μια αρκετή περίοδο να βγάλουν μετέπειτα άλμπουμ.
Τώρα, στην 8η θέση, το 5ο του άλμπουμ που βγαίνει το 2007, που ακούει το όνομα Ηθυφάλικ. Ηθυφάλικ, κάπως έτσι. Πάλι, γύρω όλα σχεδόν τα άλμπουμ τους έχουν σχέση με την Αιγυπτιακή μυθολογία. Καλούτσικο το άλμπουμ. Το θέμα είναι ότι βγαίνει ακριβώς μετά από το καταπληκτικό 4ο του άλμπουμ, Annihilation of the Wicked, όπως σε λίγο θα δούμε, και αξιοδιάς αυτού του λόγου λίγο το άλμπουμ χάνει, άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, χωρίς φυσικά να είναι ένα κακό άλμπουμ. Δεν έχουν βγάλει έτσι κι αλλιώς κακή κυκλοφορία οι Nine. 7η θέση, το τελευταίο τους μέχρι τώρα άλμπουμ, το 9ο τους άλμπουμ που βγαίνει το 2019, δηλαδή στην προηγούμενη χρονιά. Βγάζουν επίσης το Vile Nilotic Rites, Nilotic Rites, και μάλιστα ήταν ένα άλμπουμ που είχαν να βγάλουν αρκετό καιρό να κυκλοφορήσουν άλμπουμ, και πραγματικά πάρα επίσης πολύ καλό άλμπουμ από τους Nile. Τώρα, 6η θέση. 6η θέση, το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ, το 8ο τους άλμπουμ που βγαίνει το 2015, επίσης ένα πολύ δυνατό άλμπουμ, What Should Not Be Unearthed. Και εδώ πέρα φυσικά να θυμίσουμε ότι οι Nile είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που έχουν πάντα τεράστιους τίτλους σχεδόν στα τραγούδια τους, κάτι σαν τους Βρετανούς Μπαλσάγκοθ στο black metal. Έτσι λοιπόν και οι Nile έχουν κάτι τίτλους που δεν τελειώνουν. Okay. Συνήθως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 5η θέση, το 6ο τους άλμπουμ που βγαίνει το 2009. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Those whom the gods detest. Okay. Πάρα πολύ επίσης καλό άλμπουμ. Ξεκινάει επίσης με την κομματάρα Καφίρ, δηλαδή Κοφέρ, όπως λέμε στα εβραϊκά, Καφίρ στα αραβικά. Δηλαδή είναι εκείνος ο οποίος, θα λέγαμε, αυτός ο οποίος βγαίνει εναντίον της πίστης. Κάτι σαν, θα λέμε, ο άπιστος, σε ένα σημείο. Okay. Πάρα πολύ καλό επίσης άλμπουμ. Καφίρ είναι επίσης κάτι σαν αιρετικός, κάτι τέτοιο. Okay. Τώρα προχωράμε στα πιο βασικά, ακόμα όλο και πιο αγαπημένα άλμπουμ, τουλάχιστον τη δική μου γνώμη, το Nine. Έτσι λοιπόν, στην 4η θέση, το ντεμπούτο τους άλμπουμ του 1998, που ακούει στο όνομα Amongst the Catacombs of Nephrenka. Λοιπόν, επίσης αλμπουμάρα, είναι το πρώτο άλμπουμ που πολλοί κόσμος τους γνώρισε διαμέσου αυτού, αν δεν είχε σχέση με τα προηγούμενα EPs. Εγώ, ακόμα την κυκλοφόρηση αυτό το άλμπουμ, δεν τους είχα μάθει, όπως θα δείτε σε λίγο, με ποιο άλμπουμ τους έμαθα και γι' αυτό. Ίσως στην καρδιά μου αυτό το άλμπουμ έχετε στην 4η θέση και όχι σε κάτι σε θέση πιο ανώτερη. Παρ' όλα αυτά, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Τώρα, 3η θέση. Φυσικά, το 3ο τους επίσης άλμπουμ που βγαίνει το 2002 και ακούει στο όνομα In Their Darkened Shrines. Επίσης, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Και τώρα, τα δύο κορυφαία για μένα άλμπουμ στο Nile. 2η θέση. Το 4ο τους άλμπουμ, που είναι και το άλμπουμ στο οποίο έρχεται και ο Γιώργος Σκολιάς να παίξει μαζί τους, αντικαθιστώντας τον Πέτε Χαμούρα. Okay. Λοιπόν, μιλάμε για το άλμπουμ του 2005, Annihilation of the Wicked. Και να πω την αλήθεια, είναι το άλμπουμ το οποίο έφερε πάρα πολύ
κόσμο που ίσως δεν είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με τους Νάιλ μέχρι εκείνη τη στιγμή μέσα να γίνουν οπαδοί του συγκροτήματος. Σε αυτή την αλμπουμάρα οι Νάιλ βάζουν και κάποια πιο, θα λέγαμε, ως ένα σημείο, traditional heavy metal στοιχεία. Okay. Εντάξει, και πάλι για τεχνικό death metal μιλάμε, μην τρελαινόμαστε. Παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ κάτσι το συγκεκριμένο άλμπουμ και αυτό, για τη δική μου γνώμη, έρχεται σε αυτήν ακριβώς τη θέση. Ενώ ξέρω πολύ κόσμο που ασχολείται με Nile, που προτιμούν αυτό το άλμπουμ ίσως και στην πρώτη θέση και τους καταλαβαίνω. Παρόλα αυτά, στην πρώτη θέση για μένα έρχεται το δεύτερο τους άλμπουμ, που βγαίνει στην αρχή της χιλιετίας, δηλαδή το 2000. Και για εμένα αυτό ήταν το άλμπουμ με το οποίο γνώρισα τους Nile. Γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Μιλάω για το Black Seeds of Vengeance. Τι να πω για αυτό το άλμπουμ. Μόνο ένα απλά χαρακτηριστικό, έχει μέσα και τραγούδι που ακούει στο όνομα... που έχει σχέση βασικά με την... Το όνομα νομίζω είναι το ακριβώς το δεύτερο του κομμάτι, το Black Seeds of Vengeance, το οποίο έχει σχέση με την... Με την επίκληση να καταπολεμηθεί και να εξαφανιστεί ο λαός του Αμαλέκ. Και μάλιστα αναφέρουν και την ιστορία μέσα. Ο Αμαλέκ είναι ο χειρότερος εκτός του εβραϊκού λαού από αρχαιότητα των χρόνων. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα κάνουν μια ανοίξη συγκεκριμένη. Ο Σάντερς κάνει συγκεκριμένη ανοίξη ότι ο Αμαλέκ ήταν επίσης ένας ληστρικός λαός που δρούσε στην περιοχή της σημερινής, θα λέγαμε, Σαουδικής Αραβίας, που επιτεθόταν και στην αρχαία Αίγυπτο. Και μάλιστα και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι επίσης μισούσαν τους Αμαλικίτες, ακριβώς όπως μετέπειτα τους μίζεσαι ο εβραϊκός λαός. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο, οι Αμαλικίτες ήταν ο πρώτος λαός που, παρόλα τα μεγάλα θαύματα που γίνανε στην Αίγυπτο, από την πλευρά του Θεού εναντίον των Αιγυπτίων, και είχε πέσει φόβος όλων των λαών επάνω τους εξαιτίας του Θεού του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, οι Αμαλικίτες είναι από το ληστρικό σκήνος λαός που επιτέθηκε πισόπλατα στον εβραϊκό λαό, παρόλα τα μεγάλα θέματα που είχαν γίνει στην Αίγυπτο, πιο πριν από το Θεό του Ισραήλ. Και γι' αυτό, από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα, ο Αμαλέκ, οι Αμαλικίτες, θεωρούνται ο χειρότερος εκτός του εβραϊκού λαού, πόσο μάλλον στον εβραϊσμό, οι φανατικοί αντισημίτες κάθε γενιάς, όπως και οι Ναζί, θεωρούνται ως σπόροι του Αμαλέκ. Και μην τι άλλο, και ένα κομμάτι των Ναζί, των πιο ψαγμένων, χαίρονται να λένε ότι είναι και ήδη σπόροι του πνευματικού Αμαλέκ. Και μην τι άλλο, εδώ έχουν ολόκληρο κομμάτι για την καταστροφή του Αμαλέκ. Αυτά τα ωραία όσον αφορά... Λοιπόν, τους αγαπημένους μας Αμερικάνους Technical Deathsters. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο είδος, που για μένα δεν είναι από τα πιο αγαπημένα είδη, όπως είπα, ίσως τους βάζω ακόμα και περισσότερο τους Morbid Angel. Εντάξει, επειδή δεν είμαι και τόσο πολύ οπαδός των Morbid Angel, όπως είπα, αν μιλάμε για Αμερικανική σχολή, περισσότερο είμαι κλείδω προς Dayside, προς Immolation, ως ένα σημείο, φυσικά προς Death και φυσικά μετέπειτα. Παρόλα αυτά, παρόλο που ίσως δεν με τραβάνε τόσο πολύ η Morbid Angel, εκτός όπως είπα από το Blessed Are the Wicked κτλ, παρόλα αυτά οι Nile, ως συνεχιστές τους του ήχου των Morbid Angel, για μένα είναι ένα από τα πιο κορυφαία αγαπημένα συγκροτήματα του death metal. Από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.